Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την προετοιμασία εκτυπώσεων. Φυσικά θα πρέπει να κατανοήσουμε την σημασία του εποπτικού ελέγχου ενός εγγράφου, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να ελέγχουμε την διάταξη του κειμένου του εγγράφου, την σωστή παρουσίασή του, να είναι σωστά τα περιθώρια του, να έχουμε κατάλληλα μεγέθη γραμματοσυρών και κατάλληλες μορφοποιήσεις, καθώς επίσης και να υπάρχει έλεγχος για την ορθογραφία του. Η χρήση του ορθογραφικού ελέγχου και διορθώσεις όπως ορθογραφικά λάθη ή διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων μπορεί να, μπορούμε να την επιτύχουμε χρησιμοποιώντας την διαταγή ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος από το μενού εργαλεία. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο αρχείο, ας πάμε στο educationr.doc, το οποίο έχει σκεμμένα λάθη, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την διαδικασία ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου από εδώ. Όπως βλέπετε, εμφανίζεται το συγκεκριμένο παράθυρο και μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι υπάρχει ένα ενσωματωμένο ελληνικό λεξικό μέσα στο πρόγραμμα Word, και εάν οι λέξεις οι οποίες προφτολογούμε δεν βρίσκονται μέσα στο λεξικό αυτό, τότε τις λέξεις αυτές τις βγάζει λάθος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε εδώ, η λέξη do που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στο ελληνικό λεξικό, γι' αυτό την βγάζει με κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι την θεωρεί λάθος. Οι επιλογές οι οποίες έχουμε να κάνουμε τώρα εμείς εδώ γενικότερα για τον έλεγχο ορθογραφίας είναι η παράβλεψη, που σημαίνει ότι θα παραβλέψουμε το συγκεκριμένο λάθος μόνο για το συγκεκριμένο έγγραφο, στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται. Παράβλεψη όλων είναι ότι θα παραβλέψουμε το λάθος για το συγκεκριμένη λέξη σε όλο το έγγραφο αν υπάρχει και δεύτερη και τρίτη φορά. Η διαταγή προσθήκη στο λεξικό θα μας προσθέσει την λάθος λέξη στο λεξικό, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα την συναντήσουμε, θα τη γράψουμε, να μην την εμφανίζει λάθος εφόσον την προσθέτουμε στο λεξικό. Η διαταγή αλλαγή, όπως βλέπετε εδώ, αλλάζει την συγκεκριμένη λέξη με την πρόταση η οποία γίνεται από εδώ, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλαγή όλων θα αλλάξει την συγκεκριμένη λέξη που είναι λάθος όσες φορές υπάρχει μέσα στο έγγραφο με τη λέξη που θα του προτείνουμε από τις προτάσεις. Και αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Η αυτόματη διόρθωση δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ας προχωρήσουμε με τον ορθογραφικό έλεγχο χρησιμοποιώντας τη διαταγή παράβλεψη για τα κεφαλαία και, και το κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες. Πατάμε το κουμπί παράβλεψη. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει γραφεί δύο φορές η λέξη από, οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να διαγράψουμε την δεύτερη λέξη. Εδώ, όπως βλέπετε, μας εμφανίζει τη λέξη οργανωμένα λάθος. Η σωστή πρόταση, όπως βλέπετε εδώ, προέρχεται από το λεξικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, βρήκε μία λέξη σχετική με την λάθος λέξη και μας έκανε πρόταση για την διόρθωσή της. Πατάμε το κουμπί αλλαγή σε αυτήν την περίπτωση, έτσι ώστε αυτή η λέξη να αλλάξει και να μπει στη θέση στη λέξη οργανωμένα. Το ίδιο συμβαίνει και με την διάρκεια. Πρέπει να προσέξουμε από εδώ, από τις προτάσεις, να επιλέξουμε την σωστή πρόταση. Πατάμε το κουμπί αλλαγή. Εδώ, όπως βλέπετε, κουράζεται. Πάλι σωστή πρόταση, πατάμε το κουμπί αλλαγή. Διαστρωμάτωση, αλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο ορθογραφικός και ο γραμματικός έλεγχος. Ας πατήσουμε μια φορά αναιρέσει και ας υποθέσουμε ότι την συγκεκριμένη λέξη, τη λέξη διαστρωμάτωση, θέλουμε να την προσθέσουμε στο προσαρμοσμένο λεξικό. Μόνο τη συγκεκριμένη λέξη. Μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και να πάμε να επιλέξουμε την διαταγή προσθήκη στο λεξικό αυτόματα. Χωρίς δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία ελέγχου συνολικού του εγγράφου για τον έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής. Συνήθως αυτή την ερώτηση την βάζουν στις εξετάσεις, δηλαδή μας εμφανίζουν μια λάθος λέξη και μας λένε προσθέστε την στο λεξικό. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στη λέξη και να πάμε να κάνουμε προσθήκη στο λεξικό. Οπότε την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί η συγκεκριμένη λέξη δεν θα τη βγάζει λάθος στο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε. Τώρα, ας αλλάξουμε έγγραφο, ας πάμε με το μενού παράθυρο, να πάμε στο επιστολές
ένα doc. Εδώ είναι ένα έγγραφο, όπως βλέπετε, το οποίο αποτελείται από 4 διαφορετικές σελίδες. Εμείς βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα. Ας δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε την προεπισκόπηση εγγράφη. Προεπισκόπηση μπορούμε να την έχουμε είτε από εδώ, προεπισκόπηση εκτύπωσης, ή από το μενού αρχείο μέσα, την αντίστοιχη διαταγή προεπισκόπηση εκτύπωσης, την οποία διαταγή την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δούμε το έγγραφο όπως πρόκειται ακριβώς να εκτυπωθεί. Υπάρχουν διάφορες διαταγές οι οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από εδώ. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο εικονίδιο έτσι ώστε να εμφανίσουμε στην προεπισκόπηση 4 σελίδες μαζί, όσες είναι και το έγγραφό μας, ή μία σελίδα από εδώ, ή δύο ανά δύο σελίδες, όπως θέλουμε. Πατάμε και σύρουμε με το mouse και επιλέγουμε τις σελίδες οι οποίες θέλουμε. Υπάρχουν και άλλες διαταγές. Αυτή τη στιγμή εμάς μας ενδιαφέρει να ξέρουμε μόνο πώς μπορούμε να πάμε σε κατάσταση προεπισκόπησης εκτύπωσης. Έτσι ώστε να δούμε το έγγραφο, επαναλαμβάνω, όπως ακριβώς πρόκειται να εκτυπωθεί. Ας πατήσουμε το κουμπί κλείσιμο. Και τέλος, θα πρέπει να, για την διαδικασία της εκτύπωσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε από το μενού αρχείο την διαταγή εκτύπωση, έτσι ώστε να εμφανιστεί το συγκεκριμένο παράθυρο. Ας πατήσω άκυρο πριν μπούμε εκεί. Εάν πατήσουμε το εικονίδιο εκτύπωσης από εδώ, τότε θα μας εκτυπώσει όλο το έγγραφο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Όποιος είναι προεπιλεγμένος εκτυπωτής, όσο είναι το έγγραφο, θα το εκτυπώσει αυτόματα, χωρίς να μας εμφανίσει το παράθυρο εκτύπωσης. Αν θέλουμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ενέργειες, τότε πρέπει να πάμε από το μενού αρχείο στη διαταγή εκτύπωση, έτσι ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο εκτύπωσης και να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες οι οποίες θέλουμε. Όπως βλέπετε εδώ, ο προκαθορισμένος εκτυπωτής είναι ο συγκεκριμένος. Μπορούμε να αλλάξουμε τον εκτυπωτή εδώ, αν θέλουμε να εκτυπώσουμε σε κάποιον άλλον, επιλέγοντας τον εκτυπωτή τον οποίο θέλουμε και σε αυτόν τελικά που έχουμε σκοπό να εκτυπώσουμε. Εδώ στην περιοχή σελίδων καθορίζουμε ποιες σελίδες. Εδώ, όπως βλέπετε, με τη ρύθμιση όλες θα μας εκτυπώσει όλες οι σελίδες. Με το τρέχουσα σελίδα θα μας εκτυπώσει την τρέχουσα σελίδα και με το σελίδες καθορίζουμε εμείς τον αριθμό των σελίδων που θέλουμε για την εκτύπωση. Με το επιλογή εκτυπώνουμε το επιλεγμένο, ένα επιλεγμένο κομμάτι κειμένου. Αν είχαμε επιλέξει δηλαδή κάποιο κομμάτι κειμένου, θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε την ρύθμιση επιλογή έτσι ώστε να εκτυπωθεί μόνο εκείνο το κομμάτι κειμένου. Και εδώ στον αριθμό αντιτύπων καθορίζουμε πόσα αντίτυπα θέλουμε για την εκτύπωσή μας. Τελικά πατάμε το κουμπί OK και έχουμε την εκτύπωση που θέλουμε. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.